Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Άμυνας, τον κύριο Χριστό Πιερή, για αυτό το πολύ σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε χθες με τον πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό ΣΥΟΠ, νεαρού καταδρομέα ΣΥΟΠ. Κύριε Πιερή, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Πιερή. Καλημέρα και εσάς, κύριε Κυπριανού, κύριε Κυριακή Κωνσταντίνου και στις σας. Κύριε Πιερή, έχει ξεκαθαρίσει το τι ακριβώς συνέβη και υπήρξε αυτός ο πολύ σοβαρός τραυματισμός του 27χρονου. Να ξεκαθαρίσει πλήρως όχι. Έχετε μια εικόνα, τέλος πάντων. Ναι, η πρώτη εικόνα που δείχνουν και δυστυχώς ο τραυματισμός του νεαρού είναι ότι η πρόσκρουσή του στη θάλασσα δεν έγινε με τον σωστό τρόπο. Ήταν μια προγραμματισμένη άσκηση με άλμα από χαμηλό ύψος από ελικόπτερο στη θάλασσα. Είναι μια άσκηση που έχει ξαναγίνει. Οι νεαροί καταδρομοί σπηδούν από το ελικόπτερο και πέφτουν σε κάθε τη πορεία, ας το πούμε, στο νερό. Κάτι πήγε λάθος και δεν έπεσε με αυτόν τον τρόπο ο νεαρός. Τώρα από εκεί και πέρα. Όλες οι πτώσεις όμως γίνονται στη βάση συγκεκριμένων δεδομένων και μέτρων ασφαλείας. Ναι, ναι, σαφώς κύριε Κυπριανό, έτσι γίνονται. Από τα ενδείξεις που μας ανάφεραν οι συναδέλφοι, ότι το ύψος και ταχύτητα κλπ. Γιατί αυτά είναι καταγραμμένα στο ελικόπτερο, φαίνεται ότι ήταν στο σωστό ύψος με τη σωστή ταχύτητα. Οπότε πρέπει να δούμε τι πήγε λάθος και δεν έπεσε με τον σωστό τρόπο, ας το πούμε, δεν πήδηξε με τον σωστό τρόπο. Τι προέβλεπε το σενάριο της άσκησης, δηλαδή, όσον αφορά το κομμάτι της πτώσης? Το σενάριο προβλέπει ότι γίνονται άλματα από το ελικόπτερο, πέφτουν στο νερό, κάνουν κάποια δολιοφθορά ή κάποια αποστολή στο νερό και μετά περισυλλεύονται από σκάφος και αναχωρούν από το σημείο, ας το πούμε, των επιχειρήσεων που προβλέπεται εκεί πέρα. Είχαν κάνει αρκετές φορές αυτή την άσκηση καταδρομής. Το σκάφος ασφαλείας διαπίστωσε ότι υπήρχε πρόβλημα στο νεαρό, πήγε έγκαιρα και τον περισυνέλεξε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Σπάφου, αλλά λόγω της σοβαρής κατάστασης κρίθηκε σκόπιμον αυτή στη Λευκοσία, όπου η ενημέρωση που είχαμε και σήμερα το πρωί παραμένει σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Κινδυνεύει η ζωή του, δηλαδή, όταν λέμε κρίσιμη κατάσταση. Δεν μας έχουν πει ότι είναι εκτός κινδύνου, αυτό είναι σίγουρο. Μάλιστα. Και έχει σοβαρά τραύματα στο σπονδυλό, σπονδυλική στήλη και στο κεφάλι. Ναι, υπάρχουν σοβαρά τραύματα στο σπονδυλό, ήδη μας στο κεφάλι. Και περιμένουμε να δούμε πώς είναι διασωληνωμένο στην εντατική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας. Και προσευχές μας είναι μαζί του να δούμε πώς θα. Αν μπορέσει να το ξεπεράσει. Ναι. Το σενάριο της άσκησης, δηλαδή, προέβλεπε ότι οι στρατιωτικοί, οι κληρωτοί θα έπεφταν μέσα στην βάρκα. Όχι. Μέσα στο νερό πέφτει, γιατί το έχω ακούσει και αυτό, ήταν στην προσπάθεια να προσγειωθεί τη βάρκα. Όχι, πέφτουν στο νερό. Και στο νερό πέφτουν με τα πόδια κάτω, με συγκεκριμένη τακτική. Δεν μιλάμε για στρατιώτες, μιλάμε για στελέχη, μιλάμε για ΣΥΟΠ, που είναι εκπαιδευμένοι για αυτό το αντικείμενο. Και μιλάμε για ένα έμπειρο νεαρό. Ο νεαρός είναι ένα έμπειρο καταδρομές, είναι ήδη 6 χρόνια στις καταδρομές, είναι από την πρώτη σειρά των ΣΥΟΠ. Γι' αυτό πρέπει να πούμε τι πήγε λάθος και έγινε αυτό το. Λέτε ήταν έμπειρος, άρα είχαν γίνει αρκετές άσκησες, δηλαδή συμμετείχε ο νεαρός σε αρκετές άσκησες τέτοιες. Δεν είναι η πρώτη φορά ή η δεύτερη ή η τρίτη. Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Και ο ίδιος έχει κάνει αρκετά τέτοια άλματα και με επιτυχία, δεν είναι επιτυχία. Ναι, εκ πρώτης όψεως όμως τι φαίνεται να πήγε λάθος τότε? Όπως σας είπα, φαίνεται ότι δεν έπεσε στο νερό με τον σωστό τρόπο. Μόνο αυτό έτσι με επιφύλαξη μπορώ να πω. Δηλαδή, όταν πέφτεις από ύψος στο νερό, το νερό είναι μια πολύ σκληρή επιφάνεια. Ναι, είναι σύγκρουση. Αλλά αν πέφτεις με τα πόδια με μύτσες και πας κάτω, θα απορροφά, ας το πούμε, τους κραδούς και λοιπά και μπορείς να το κάνεις. Αν όμως
θέσεις οριζόντια που κάπως έτσι έγινε για να υπάρχουν τα χτάρματα στην πλάτη. Δημιουργεί πρόβλημα. Η πτώση εκτός από τα κατάγματα του προκάλεσε και άλλα ζητήματα, δηλαδή κατάπιε νερό σιωπ λόγω του ότι ήταν αίσθητος. Πιθανόν, αλλά όταν τον βγάλαμε, όταν αναφύστηκε, έγιναν οι πρώτες βοήθειες και από το σκάφος της λιμενικής αλλά και από τους συναδέλφους που είναι εκπαιδευμένοι και είχε φέντες αισθήσεις του και μετά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Τώρα από εκεί και πέρα, λεπτομέρειες ιατρικά, δεν θα μην πούμε κάτι άλλο. Από πόσο ύψος ήταν, προέβλεπε το σενάριο ότι θα έπαιρνε. Τα 8 μέτρα φυλακιστούμε και αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Πάντως, προβληματίζει λίγο το γεγονός ότι σημειώνονται, θα μπορούσαμε να πούμε συχνά τέτοια περιστατικά. Είχαμε και δύο μοιραία περιστατικά, κύριε Ευκαιρία, αν μου επιτρέπετε. Ήταν η ιστορία με τον 32χρονο λοχαγό Ξάνθο Κυριάκου και πριν από 2 μήνες αυτό το τραγικό συμβάν με την Νάταλη Νεοφύτου. Ναι. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι εν καιρό ειρήνης έχουμε αυτά τα σοβαρά περιστατικά? Οι οδηγίες και οι καταγές είναι αυστηρές, οι νοθεσίες γίνονται. Τώρα από εκεί και πέρα, το πώς θα προχωρήσει το ΓΕΦ ιδιαίτερα και εμείς, ο Υπουργός Αμήνας, πώς θα προχωρήσουμε για αυτό το θέμα με τα ατυχήματα εν καιρό ειρήνης, πρέπει να το δούμε. Υποτίθεται ότι έτρεχαν ή τρέχουν 2 έρευνες για αυτά τα 2 τα θανατηφόρα ατυχήματα στα οποία αναφέρθηκε ο Σταύρος. Ναι. Το ένα τρέχει εδώ και πόσα χρόνια. Έχουμε κατάληξη, ήταν το σκηνή, το στείλαμε στην Ελλάδα, ήρθε. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι περιμένουμε να δούμε κατά πόσο η νομική υπηρεσία θα αποδεχτεί το πόρισμα της αστυνομίας και αν θα υπάρξουν οποιοδήποτε ποινικές ευθύνες εκεί πέρα. Δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Όσον αφορά το θέμα με την άτυχη Νάταλη, η αστυνομία θα ολοκληρώσει, μας είχε πει, το πόρισμα και να μας παραδοθεί. Ναι. Διότι δυστυχώς και τα 2 πρόκειται για θανατηφόρα δυστυχήματα, οπότε τον πρώτο λόγο είχε η αστυνομία. Και αναμένουμε να δούμε τι γίνεται. Έχει περάσει ήδη ένας χρόνος από το πρώτο τραγικό συμβάν. Ναι, από το Ξάνθο, ναι, ήταν από τον Μάιο. Τον Μάιο του 2021. Ακριβώς, ναι. Δυστυχώς. Το ζήτημα είναι αν τηρούνται όλα τα μέτρα, αν υπάρχει πειθαρχία, αν γενικότερα το στράτευμα βρίσκεται σε καλά επίπεδα. Γίνονται πάρα πολλά ερωτήματα και από τους ίδιους τους πολίτες. Και εύλογα και πιανούμε επίθετα ερωτήματα. Απλό αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν και τον ανθρώπινο παράγοντα. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε σε κάθε περίπτωση τι πήγε λάθος. Δηλαδή, αν τώρα ο νεαρός είχε για οποιοδήποτε λόγο κάποιο άλλο πρόβλημα και έχασε εσείς του μετά που πήδηξε, που δεν το ξέρουμε τώρα, οπότε γι' αυτό δεν λειτουργήσε σωστά και προκάλεσε τα υπόλοιπα, είναι ένα θέμα το οποίο θα διερευνηθεί. Ναι. Δεν ξέρουμε να πούμε κάτι άλλο τώρα. Όσον αφορά τα άλλα 2 όμως, τα θανατηφόρα, η εικόνα που βγαίνει προς τον κόσμο είναι ότι υπάρχει μία επιπολαιότητα, μία χαλαρότητα. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κυπριακές λέξεις. Ναι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και αυτό είναι ένδειξη ότι ενδεχομένως είμαστε πολύ χαλάροι, να το πω έτσι, ας πούμε. Από τη μια έχετε δίκιο με αυτά που ρωτάτε. Ψαρμένα σκήνια. Κάτι περισσότερο τώρα από τη στιγμή που δεν έχουμε πάρει τα ολοκληρωμένα τορίσματα και τα εμπορικά συμπεράσματα. Εσείς εσωτερικές έρευνες κάνετε για να δείτε, κύριε Πιέρη, εσωτερικές έρευνες έχετε κάνει? Για να δείτε, ας πούμε, την εικόνα, τι επικράτει. Οι εσωτερικές έρευνες γίνονται, υπάρχει και ομάδα ελέγχου στην Εθνική Φορά που κάνει και φιλιαστικούς ελέγχους κλπ. Υπάρχουν και καθορισμένοι επόπτες εκπαιδεύσεων, να το πούμε, που παρακολουθούν αυτά τα πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι γίνονται αρκετοί ελέγχοι για να προλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Πλην όμως είχαμε και αυτά
τα ατυχήματα που όπως είπα προηγουμένως. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο τώρα. Εννοούμε αν έχουν αποδοθεί, αν έχουν επιβληθεί μάλλον πειθαρχικές ευθύνες όσον αφορά αυτά τα ζητήματα εσωτερικά. Ναι. Όχι, δεν έχει γίνει ακόμα κάτι τέτοιο, διότι όπως σας είπα, περιμένουμε το πρώτο να δούμε κατά πόσο υπάρχουν τυχόν ποινικές ευθύνες. Το δεύτερο περιστατικό περιμένουμε την ολοκλήρωση από την αστυνομία. Και μετά να προβούμε και εμείς στις τελικές μας αποφάσεις. Είναι μια πτυχή της απόδοσης ευθυνών, είναι και άλλη όμως το να διαπιστώσουμε το βαθμό πειθαρχίας, να το πω έτσι, που υπάρχει στο στράτευμα ή την τήρηση των λεγόμενων πρωτοκόλων, δεν ξέρω ακριβώς πώς τα λέτε και στο στρατό. Γίνονται πάρα πολλές ασκήσεις, γίνονται πάρα πολλές δραστηριότητες. Ας πούμε πριν ένα μήνα κάναμε τη μεγάλη άσκηση με τους Ισραηλίτες, δεν έγινε κάτι. Μετά είχαμε την άσκηση με την Δήμητρα, ασκήθηκαν όλοι σχηματισμοί με μετακίνηση πάρα πολλών τροχοφόρων, επιστροφόρων, οχημάτων, υψαμένων, ελικοπτέρων κλπ. Δεν έγινε κάτι. Είναι πάρα πολλές οι δραστηριότητες, άρα δεν πιστεύω ότι τώρα να το πάρω επί της 100 των ατυχημάτων, είναι πάρα πολύ λίγο, αλλά δεν είναι δικαιολογία αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε ούτε και ένα. Ιδιαίτερα με σοβαρούς τραυματισμούς και θανάτους, ούτε και ένα. Άρα αυτό πρέπει να κάνουμε, αυτό πρέπει να είμαστε σοβαροί και όπως είπατε και εσείς, η πειθαρχία να είναι στο πιο ψηλό σημείο για να αντιμετωπίσει και αυτά τα έκτακτα ή τα ακραία ή τα μη που δεν θα τα έχουμε σκεφτεί από πριν. Πρέπει όλα να μην υπάρχει ούτε 1% πιθανότητα να υπάρχει σοβαρός τραυματισμός και ιδιαίτερα νεαρών ή να χάσουμε μια νεαρή κοπέλα αντί 2 μήνες ή να χάσουμε ένα συνάδελφο πριν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.